Θα πάμε στη Χερσόνησο. Ένας από τους πιο δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη την Κρήτη είναι ο Φιλονίδιος Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος, λιμένα Χερσονήσου. Συμμετέχουν εκεί τα μέλη τους σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό προγραμματισμού και ρομποτικής. Συνεργάστηκαν λοιπόν οι άνθρωποι και δημιούργησαν ένα παιχνίδι animation με θέμα βέβαια την Επανάσταση του 1821. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Γεωργία Τσουδή, δασκάλα ρομποτικής, εκπαιδευτικό ρομποτικής, και την κυρία Μαρία Τρευλάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Φιλονίδιος, λιμένα Χερσονήσου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Κυρία Καλησπέρα κύριε Παναγιωτό. Καλησπέρα και στους τελευταίους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσουδή, να ξεκινήσω με εσάς. Πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα αυτό να στεφθεί με επιτυχία, δηλαδή η αρχική ιδέα να γίνει πράξη? Να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδιά είχαν πάρα πολύ όρεξη για κάτι τέτοιο. Οπότε όπου υπάρχει όρεξη, υπάρχει και τρόπος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να θέλουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, φεστιβάλ και γενικότερα δρόμενα. Επειδή έχουν πολύ αγάπη για τη ρομποτική και για τον προγραμματισμό, τους είναι και πολύ πιο εύκολο από άλλα μαθήματα ή άλλες δραστηριότητες, μπορώ να πω. Κυρία Τρευλάκη, ομάδα μαθητών λοιπόν εκπροσωπεί το σύλλογο, σωστά? Όθηση στα νέα παιδιά προκειμένου να πετύχουν. Έτρεψε το βλέμμα μας προς τα νέα παιδιά, προσπαθώντας να βρούμε διεξόδους για αυτά. Ναι. Σε μια μας προσπάθεια και αυτή η δημιουργία της ομάδας της ρομποτικής, με τη βοήθεια της κυρίας Τουδή, πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει ήδη διακριθεί μια φορά στο παρελθόν, με τη συμμετοχή της σε έναν άλλο διαγωνισμό κατασκευής και προγραμματισμού, στο διαγωνισμό FLLR. Ευελπιστούμε αυτή τη φορά επίσης ο κόσμος να μας δώσει πάλι την πρωτιά. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά από τα παιδιά. Με θέμα την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση των Ελλήνων. Αλλά λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον COVID και τα πρωτόκολλα που έχουν εφαρμοστεί, δυστυχώς τα παιδιά δούλεψαν εξ αποστάσεως, εξ ολοκλήρου, όλο το κομμάτι του προγραμματισμού, κατασκευάζοντας ένα παιχνίδι στο οποίο βρίσκεται σε ένα σπίτι και θα πρέπει να βρει μόνος του στοιχεία μέσα εκεί, ούτως ώστε με τη συλλογή της πληροφορίας αυτής να καταφέρει να βγει από αυτό και να κερδίσει. Είναι μια πολύ μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά με τη στήριξη της κυρίας Τουδή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ποια παιδιά απαρτίζουν αυτήν την ομάδα, αν είναι εύκολο. Είναι ο Βασιλάκης ο Πέτρος, ο Βασιλάκης ο Γιάννης, ο Βιδάκη η Κατερίνα, ο Καλυβιανάκης ο Δημήτρης, ο Ασημακόπουλος ο Φώτης, ο Λιονταράκης ο Μανούς και ο Ντάτσης ο Άστης. Μπράβο στα παιδιά. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσουν και αυτή τη φορά. Κυρία Τσουδή, σε ποιον ανήκει η ιδέα να τιμηθεί η επέτειος συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση? Το διαγωνισμό το διοργανώνει ο WRO. Είναι ο επίσημος φορέας διαγωνισμών της Ολυμπιάδας Ρομποτικής για την Ελλάδα. Εκείνοι και όλες διοργάνωσαν για δεύτερη φορά διοργανώνουν διαδικτυακό διαγωνισμό. Ο πρώτος ήταν πέρυσι, στον οποίο πάλι είχαμε πρωτιά στο Ηράκλειο. Φέτος είναι ο διαγωνισμός σχετικά με την Επανάσταση του 1821. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες οι βασικές. Είναι το Scratch for Beginners, που είναι για μικρά παιδάκια, το Scratch Advanced, που είμαστε εμείς, και ακόμα μία. Τώρα δεν θυμάμαι να σας την πω, γιατί είναι για πιο μεγάλα παιδιά. Ναι, ναι. Αυτή στην οποία είμαστε, που λαμβάνουμε συμμετοχή δηλαδή με το Φιλονίδιο, είναι για παιδιά από 8 μέχρι 15 ετών. Βέβαια, κυρία Τρευλάκη, εγώ στέκομαι και στο τμήμα εκπαιδευτικής ρομποτικής που έχει δημιουργήσει ο σύλλογός σας. Δεν είναι σύνηθες. Πρέπει κάποιος να είναι ψαγμένος για να προχωρήσει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι οι μέρες που ζούμε τέτοιες, που θα πρέπει να βρίσκουμε, όπως σας είπα και πριν, διεξόδους. Ζούμε σε μια περιοχή, η Χερσόνησο, δυστυχώς δεν έχει ισόρροπα αναπτυχθεί από όλες τις πλευρές της. Έχει αναπτύξει πολύ έντονα το τουριστικό κομμάτι. Νομίζω ότι είμαστε ο μόνος φορέας στην περιοχή που θα μπορούσε να αναπτύξει δραστηριότητες για τέτοια παιδιά και δραστηριότητες του μέρους, θα μπορούσαμε να πούμε. Και στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Παραναλαμβάνουμε τη στήριξη της κυρίας Τουδή, για την οποία χαιρετούμε.
Έχουμε και πολλές δραστηριότητες στο σύλλογό μας, οι οποίες απευθύνονται ηλικιακά σε άτομα από 4 ετών μέχρι παιδιά κάθε ηλικίας, θα έλεγα εγώ. Αν θέλετε και αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας αναφέρω επιγραμματικά. Επιγραμματικά, ναι, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Ωραία. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα αναφέρω το θεατρικό εργαστήριο, ζωγραφική για παιδιά, ζωγραφική για ενήλικες, ψηφιδωτό, κόσμημα, κεραμική, χειρομποτική, το Lego storytelling, κριτικούς παραδοσιακούς χώρους, κριτικά παραδοσιακά μουσικά όργανα, modern dance, kanku jump, yoga, ζούμπα για ενήλικες, τοξοβολία, δημιουργική γραφή. Αιμοδοσίες κάνουμε 3-4 χρόνια όσες μπορέσουμε και καταφέρουμε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε προβεί και στην έκδοση βιβλίων από συγγραφείς που είναι συμπίτες μας. Προσπαθούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να καλύψουμε. Συγχαρητήρια, κυρία Τρευλάκη, βέβαια. Όλο φάσμα. Κυρία Τσουδή, πώς μπορεί κάποιος, βέβαια, να ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών, πού πρέπει να μπει, πού πρέπει να περιηγηθεί? Στο YouTube, στο κανάλι του WRO, έχουν ανέβει όλα τα βίντεο, ναι, με τις συμμετοχές όλων των παιδιών από όλη την Ελλάδα. Ο τρόπος που μπορεί να ψηφίσει κάποιος στην κάθε συμμετοχή είναι κάνοντας like στο βίντεο που επιθυμεί. Το δικό μας τώρα είτε μπορείτε να το βρείτε γράφοντας και Φιλονίδιος στο YouTube και πάλι θα σας το βγάλει. Με αυτόν τον τρόπο. Κάτι πολύ βασικό που θέλω να σας πω για την εκπαιδευτική ρομποτική, αν έχουμε το χρόνο. Βέβαια, ένα και λεπτάκι. Να κλείσουμε έτσι, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Βέβαια. Είναι ότι εμένα ο στόχος μου είναι τα παιδιά, επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τεχνολογία, να μάθουν να τη δημιουργούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα εργαλείο το οποίο έχουν στα χέρια τους και το χρησιμοποιούν σε όλους τους τομείς. Είδατε και φέτος ότι πλέον ακόμα και οι πιο δύσπιστοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να δημιουργούν τεχνολογία. Και όχι απλά να γίνονται χρήστες της. Κυρία Τσουδή, κυρία Τρευλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία, βέβαια. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.